Ξεκινά από Δευτέρα 3 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων στι τράπεζε από νέου και νέα ζευγάρια για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο 1 τέταρτο του κανονικού επιτοκίου τη αγορά για απόκτηση πρώτη κατοικία. Μέσω του προγράμματο, περισσότεροι από 10.000 ωφελούμενοι μπορούν εντό του έτου να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια τη αγορά, καθώ το 75% του κεφαλαίου που χορηγείται από την ΔΥΠΑ είναι άτοκο, για του τρίτεκνου και πολίτεκνου και όσου αποκτήσουν αυτή την ιδιότητα κατά τη διάρκεια αποπληρωμή, το δάνειο χορηγείται στο σύνολό του άτοκα. Έτσι, οι δανειολήπτε θα έχουν σημαντικά χαμηλότερη δόση σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν οι τράπεζε και αντιστοίχω πολύ μικρότερη επιβάρυνση από τι όποιε αυξήσει έγιναν ή μπορεί να γίνουν στα τραπεζικά επιτόκια εξαιτία τη διεθνού κρίση. Μετά από πολλά χρόνια, η στεγαστική πολιτική ξεκινάει και πάλι στην Ελλάδα. Με επίκεντρο τα νέα ζευγάρια και με πέντε διαφορετικά προγράμματα. Το πρώτο ξεκινάει τώρα. Είναι τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Με επιτόκιο το 1 τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς. Δεν το λες νομίζω και μικρό πράγμα. Δικαιούχοι του προγράμματο είναι άτομα ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολή αίτηση για τη χορήγηση δανείου από 25 έω 39 ετών ή ζευγάρια εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 10.000 ευρώ έω το ποσό που αντιστοιχεί για τη λήψη επιδόματο και δεν διαθέτουν ακίνητο που καλύπτει τι στεγαστικέ του ανάγκε. Τα επιλέξιμα ακίνητα είναι κατοικίε εμπορική αξία έω 200.000 ευρώ, εμβαδού έω 150 τετραγωνικών μέτρων και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών εντό οικιστική περιοχή. Το ύψο του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τι 150.000 ευρώ και διάρκεια τα 30 έτη, ενώ μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.